Πάμε να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα αυτά σε μία σειρά με τη βοήθεια του αρθρογράφου της εφημερίδας Δημοκρατία, του κύριου Σάβα Καλεντερίδη. Καλησπέρα, κύριε Καλεντερίδη. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω, είμαι βέβαιος ότι έχετε δει τις κοινέ δηλώσεις του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Μια πρώτη αποτίμηση μπορούμε να κάνουμε. Ναι, το είπατε και εσείς. Δεν μου προκαλεί καμία απολύτως έκπληξη το γεγονός ότι ήταν τόσο φρασής και αγενέστατος ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών μπροστά στον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ο οποίος στο κάτω-κάτω ήταν και φιλοξενούμενος στη χώρα του. Έδειξε μια απίστευτη αγένεια, προκλητικότητα. Είναι ερμηνεύσιμη αυτή η συμπεριφορά, γιατί η Τουρκία έχει χωλωθεί γιατί αποκλείστηκε από τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως από τη Γερμανία και χαρακτηρίστηκε ως μια ασφαλής χώρα για τον τουρισμό. Mm-hmm. Αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλο εκνευρισμό στην Τουρκία. Επίσης, προκαλεί σοβαρό προβληματισμό στην Άγκυρα η έντονη κινητικότητα της Λευκωσίας και της Αθήνας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και η προοπτική να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για τη συμπεριφορά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Εάν δεν προσθέσουμε και τις κατηγορίες που εκτοξεύονται από διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προς την Τουρκία για το θέμα της διαχείρισης του μεταναστευτικού ως ένα όπλο εναντίον της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά προκαλούν ένα προβληματισμό και εκνευρισμό στην Άγκυρα, ο οποίος εκφράστηκε με τον τρόπο που είδαμε όλοι. Και πρώτος και καλύτερος φυσικά εισέπραξε αυτή την αγένεια και την προκλητικότητα ο ίδιος ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Κύριε Καλεντερίδη, αυτός ο προβληματισμός που λέτε μπορεί να οδηγήσει στην Άγκυρα και σε κάποιες δεύτερες σκέψεις. Να πει δηλαδή ότι τώρα που η οικονομική κρίση είναι τέτοια, που τα πράγματα στη Λιβύη είναι ρευστά, που, δεν με παίρνει να τα βάζω με όλη την Ευρώπη. Μπορεί να το κάνει. Νομίζω ότι αναζητεί τρόπους συνεννόησης για να αποδυναμώσει ή αν θέλετε να απομονώσει την Ελλάδα και την Κύπρο. Άλλωστε αυτό φάνηκε και στην συνέντευξη τύπου λέγοντας ότι η Ελλάδα και η Κύπρος κρατούν σε ομοιρία τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ναι, προβληματίζεται και πιστεύω ότι προσπαθεί να ρίξει γέφυρες. Γι' αυτό ο Τσαβούσογλου πήγε στο Βερολίνο. Έχει στείλει και ο ίδιος Ερντογάν ειδικό απεσταλμένο σε ειδική αποστολή στο Βερολίνο. Οι μεγάλες προσδοκίες της Τουρκίας είναι στη σχέση της με την Γερμανία, όμως δεν ξέρω αν οι σχετισμοί αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, η Γερμανία είναι προεδρεύουσα χώρα. Ναι. Εάν θέλει να εκτεθεί η Γερμανία απέναντι σε μια Τουρκία που δείχνει αυτή τη συμπεριφορά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς αποτιμάτε το γεγονός ότι ο κύριος Τσαβούσογλου την προηγούμενη εβδομάδα έφυγε με άδεια χέρια από το Βερολίνο, όπως τουλάχιστον έγραφε ο γερμανικός τύπος, δεν πήρε τη βίζα. Δεν προχώρησε κουβέντα για την Τελωνιακή Ένωση και επίσης δεν πήρε τίποτα για τον τουρισμό, έτσι, που ήθελε να αφήσει η Γερμανία τους πολίτες αυτό της. Ήταν το κύριο. Αυτό ήταν το κύριο. Και το βεβαίως και το εργοστάσιο της Volkswagen, έτσι, που ακυρώθηκε, ματαιώθηκε η επένδυση. Η γερμανική προεδρία, ξέρετε, είναι η ισχυρότερη χώρα οικονομικά τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Η γερμανική προεδρία θα κρατήσει πολιτική ίσων αποστάσεων και δεν πρόκειται να εκταθεί, σύμφωνα με την εκτίμησή μου, δεν πρόκειται να εκτεθεί κάνοντας τα χατήρια της Άγκυρας για να χρησιμοποιήσω και μια τουρκική έκφραση. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα της Λιβύης, πιστεύω ότι ο προβληματισμός και ο εκνευρισμός γενικώς που παρατηρείται στην Τουρκία οφείλεται κυρίως σε αυτήν την προχθεσινή επίθεση που δέχτηκε η αεροπορική βάση της Άλγου Ατίγια, που βρίσκεται νότια της Τρίπολης, και μάλιστα μια αεροπορική επίθεση που έγινε λίγες ώρες μετά την αποχώρηση από τη συγκεκριμένη βάση του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΘΑ της Τουρκίας, που επισκέφθηκαν την περιοχή αυτή και λειτουργήσαν στην ουσία ως νέοι αποικιοκράτες, με δηλώσεις, ξέρετε, με κομπορημοσύνη δήλωσε η Τουρκία είναι στη Λιβύη και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Mm-hmm. Και λίγες ώρες μετά, αεροσκάφη άγνωστης ταυτότητας σύμφωνα με τις δηλώσεις όλων, κανένας δεν θέλει να αποκαλύψει ποιος ήταν αυτός που έκανε την αεροπορική επίθεση. Πάντως, το πιο πιθανό είναι να έγινε τουλάχιστον με γαλλικά αεροσκάφη. Εκεί λοιπόν ήταν μια επίθεση, σε αυτήν τη βάση η Τουρκία επενδύει πολλά. Mm-hmm. Ήδη έστειλε δύο πυροβολαρχίες HAWK που είναι από τις 8 που διαθέτει συνολικά η Τουρκία. Άλλοι μιλούν για 3 ή 4. Πάντως σίγουρα οι δύο καταστράφηκαν
από την αεροπορική επίθεση, ένα πολύτιμο όπλο για την Τουρκία. Ξέρετε, η Τουρκία τώρα στην ουσία είναι γυμνή από πλευρά αεροπορική άμυνα. Καταστράφηκαν δύο πυροβολαρχίες Hawk, ναι. Αντιεροπορικό όπλο, είναι πύραυλοι κατευθυνόμενα βλήματα αντιεροπορικά. Ναι. Επίσης υπάρχουν φωτογραφίες που δεν μπορούμε τώρα να πούμε αν είναι από τη συγκεκριμένη επίθεση. Καταστράφηκαν και τα shelters, δηλαδή τα υπόστηγα όπου, στα οποία θα προστατεύονταν τα τουρκικά F-16 όταν θα μεταστάθουν στην περιοχή. Ναι. Αυτή λοιπόν η ακύρωση ή τέλος πάντων η καθυστέρηση μετατροπής της ΑΛΒΑΤΗ σε μια τουρκική αεροπορική βάση δημιουργεί καταρχάς σοβαρό πρόβλημα στα σχέδια της Τουρκίας να επικρατήσουν στην Λιβύη και να αφού σταθεροποιηθούν στην περιοχή σε συνέχεια να επιχειρήσουν να καταλάβουν τη Σύρτη και την Αν Τζούφρα, που η Αν Τζούφρα είναι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της Τουρκίας, γιατί εκεί βρίσκεται το 70% των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Λιβύης, οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και χωρίς να ελέγχει αυτές η Τουρκία αυτές τις εγκαταστάσεις, το σχέδιο της Τουρκίας στη Λιβύη οικονομικά δεν είναι βιώσιμο. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε όλα αυτά. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό δελτίο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.